Έχουμε στα χέρια μας σαν λιμενικό ταμείο τη μελέτη σκοπιμότητας και εφικτότητας λιμενικών έργων στη Λαγκάδα. Είναι χρόνιο το πρόβλημα και το βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε κάθε χειμώνα όταν έχει βορειοανατολικούς ανέμους η δυτική πλευρά του λιμανιού να έχουμε δει να πλημμυρίζει. Εμείς το είχαμε να θέσει σαν λιμενικό ταμείο σε μια εταιρεία η οποία μας είχε προτείνει 2-3 μελέτες το τι μπορεί να γίνει και τελικά καταλήξανε σε μία, αφού είχαν έρθει εδώ, μιλήσανε και με τον κόσμο. Οπότε εκτός από την κυματική μελέτη έχουμε και τη μελέτη σκοπιμότητας και εφικτότητας, πόσο μπορεί να γίνει. Και μας έχουν προτείνει μία μελέτη η οποία το ύψος προσεγγιστική εκτίμηση κόστους είναι περίπου τις 100.000. Για το έργο, για να γίνει. Το οποίο μας λέει ότι θα γίνει μια ανύψωση με χυτό σκυρόδεμα, τελική διαμόρφωση από λιθόστρωτο το δάπεδο, διατήρηση της απορροής των οβρίων υδάτων, δηλαδή όταν να μην μπλέκουν κάπου, τοποθέτηση τελική στάθμη διάτριτες χυτοχαλίβδινες σχάρες βαρέως τύπου, το οποίο το αποτέλεσμα σε όλη αυτή τη μελέτη θα είναι ο περιορισμός φαινομένων κατακλυσμού χερσαίων χώρων από κυματισμούς. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι έχει ολοκληρωθεί και αυτό και μας δίνει έχουμε τώρα κάθε δικαίωμα, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε εμείς και σε αυτό σε αναζήτηση χρηματοδότησης ή να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο σε λιμενικό ταμείο ή να το εντάξουμε. Τώρα ούτε σε άλλους, είναι βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Αυτό όμως εάν δεν βρούμε χρηματοδότηση, ναι, υπάρχει το κόστος, δεν μπορούμε να το εντάξουμε και σε δικιά μας χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του 24. Για να καταλάβω κάτι, το έργο της Λαγκάδας τελείωσε πρόσφατα. Το ένα κομμάτι. Αυτό το οποίο συζητάτε θα γίνει στο έργο το οποίο έχει γίνει ήδη. Όχι, στο δυτικό κομμάτι. Το που είναι το παλιό κομμάτι του λιμανιού, εκεί που αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.